Συνέχεια ο κόσμος. Πάτερ Δημήτρη, γεια σας. Σας γράφω από Θεσσαλονίκη. Είμαι η Άννα και σας παρακαλώ για ένα θαύμα. Έκανα την προσευχή θερμή στην Παναγία να βάλει το χέρι της. Είπαμε να το κάνουν και αεροβάπτισμα με το όνομα Άννα Μαρία. Ήταν απόγευμα όταν το έκαναν το αεροβάπτισμα και το ίδιο βράδυ όταν το εξέτασαν ξανά οι γιατροί, είδαν ότι έφυγε όλος ο αέρας από το στομάχι του. Ψάχνουν να βρουν... Κύριε Λέζο, πολύ εντυπωσιακό. Θα το διαβάσω όλο. Πάτερ Δημήτρη, γεια σας. Σας γράφω από Θεσσαλονίκη. Χτυπάει η καρδιά μου γι' αυτό. Είμαι η Άννα και σας παρακαλώ για ένα θαύμα. Η αδελφή μου γέννησε πρόωρα πριν λίγες μέρες. Μόλις μπήκε στον έκτο μήνα εγκυμοσύνης και άρχισαν οι επιπλοκές και δυστυχώς γέννησε πριν την ώρα της. Γέννησε ένα κορίτσι 500 γραμμάρια μόνο. Οι γιατροί δεν έχουν ελπίδες επιβίωσης. Είχαν πει ότι θα έπρεπε να του κάνουν εγχείρηση τη δεύτερη μέρα της ζωής του, γιατί είχε διάτρηση στομάχου. Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά το χειρουργείο θα μηδενιζόταν. Έκανα προσευχή θερμή στην Παναγία μας να βάλει το χέρι της. Είπαμε να το κάνουν και αεροβάπτισμα με το όνομα Άννα Μαρία. Ήταν απόγευμα. Όταν το έκαναν αεροβάπτισμα και το ίδιο βράδυ όταν το εξέτασαν ξανά οι γιατροί, είδαν ότι έφυγε όλος ο αέρας από το στομάχι του. Ψάχνουν να βρουν πώς έφυγε. Εγώ ξέρω ότι η Παναγία μας βοήθησε. Τελικά αποφάσισαν να μην του κάνουν τίποτα και να περιμένουν να αναρρώσει μόνο του. Σας παρακαλώ λοιπόν να κάνετε κι εσείς προσευχή να πάει καλά το μωράκι μας και να βγει γερό από το νοσοκομείο. Αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για να το βοηθήσουμε, πείτε το. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Θα το βάλω αύριο στον Τίμιο Σταυρό. Το βράδυ και αύριο στον Τίμιο Σταυρό και ελπίζομαι να έχουμε πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα νέα. Προσευχηθείτε στη χάρη του και θα το αποκαταστήσει. Να κάνετε Χριστούγεννα με το όμορφο και γλυκό σας μωράκι.